Λοιπόν, εντάξει. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι όλοι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο παραχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε νημί και καθάρισε νημί μας από πάσης κυλίδος και σώσον ο Θεός. Αμήν. Κάθεστε κάτω. Κάθεστε κάτω. Αυτό το βιβλίο που κρατώ είναι του πατρός Παϊσίου, έτσι. Το όνομά του, διάβασε το δυνατά. Γέροντος Παϊσίου. Από κάτω. Πνευματική αφύπνιση. Πνευματική αφύπνιση. Ξύπνημα, δηλαδή. Λοιπόν. Είναι εντελώς φρέσκο, όχι το βιβλίο. Αυτό που θα διαβάσουμε σε σχέση με τις ημέρες οι οποίες κυλάνε. Έχει γραφεί εδώ και 20 χρόνια και επαναλαμβάνω, αλλά αυτά που λέει τα είπε τότε και γίνονται τώρα. Είναι μία προφητεία που αναφέρεται στις ημέρες μας και μας καθοδηγεί σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό τον καιρό, αυτούς τους χρόνους που είναι δύσκολοι. Για να περάσεις στη Βουλή του Θεού πρέπει να γίνεις βουλευτής, σε εισαγωγικά μέσα. Όχι έξω από εισαγωγικά, είναι οι βουλευτάδες οι δικοί μας που μας κυβερνάνε. Βουλευτής του Θεού, όχι βολευτής του εαυτού σου. Αυτό είναι μία ρίση, ένας λόγος του Αγίου Παϊσίου του Γέροντα, του Αγιορείτη. Γέροντα, πώς βλέπετε τα πράγματα σήμερα? Ξέρετε, η Εκκλησία δεν έχει αύριο, έχει μόνο σήμερα. Επαναλαμβάνω, τον ρωτάει μία μοναχή σχετικά με το πώς βλέπει ο γέροντας ή πώς έβλεπε τότε που ζούσε το σήμερα. Εσείς πώς τα βλέπετε? Εμείς τι να πούμε, γέροντα? Εσείς να μας λέγατε. Η ησυχία που επικρατεί με ανησυχεί. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε. Ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών. Αλλά ακόμη ο Θεός κρατάει φρένο. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή, με πόνο, για να βάλει το χέρι του ο Θεός. Επαναλαμβάνω,
χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή για να βάλει το χέρι του ο Θεός. Ο γέροντας ξέρει, γιατί αυτό ήταν το μόνιμο και ισόβιο έργο του, τι σημαίνει προσευχή και πόση δύναμη έχει. Να το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Έχει πέσει πολύ στάχτη. Πού έχει πέσει στάχτη, Νίκο? Στα μάτια του κόσμου. Ναι. Στα μάτια τούτα τα μέσα. Εδώ. Θα δείτε μια περιγραφή που δίνει ως προς την στάση που έχει ο κόσμος. Σαβούρα έχει πέσει, αδιαφορία. Έχει πέσει, λέει, στάχτη στα μάτια του κόσμου, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσιμα για να φύγει η στάχτη, η σαβούρα και η αδιαφορία, πολύ φύσιμα. Οι παλιοί έλεγαν ότι θα έρθει η ώρα που θα κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράχτες, δεν υπολογίζουν τίποτα. Εμείς λέμε, τώρα όλα έχουν ισοπεδωθεί. Όλα έχουν ισοπεδωθεί. Ο Γιώργος λέει, πετάνε τους φράχτες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Έχουν γίνει τα άνω, κάτω. Έγινε μια Βαβυλωνία. Ζούμε δηλαδή σε Βαβυλωνία. Φοβερό ανακάτεμα υπάρξεων και ιδεών. Αυτό λέγεται και συγκριτισμός. Να κάνουμε προσευχή. Να βγουν οι άνθρωποι από αυτή τη Βαβυλωνία. Διαβάστε την προσευχή των τριών παιδών. Να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι. Συμβουλή του γέροντα. Διαβάστε την προσευχή των τριών παιδών. Να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν. Και ακόμη τον 82ο ψαλμό, 82 ψαλμό. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση μη συγγύσεις. Εδώ φωνάζει ο ψαλμωδός, ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση. Θεέ μου, του λέει, υπάρχει άλλος ομοιός σου? Όχι. Μη συγγύσεις. Έλα να βοηθήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει. Να μη συγγύσει ο Θεός. Αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Θέλει η κατάσταση, εννοείται, του κόσμου θεϊκή παρέμβαση. Να βάλει ο Θεός χέρι. Μπαίνουν μερικές αρρώστιες ευρωπαϊκές και προχωρούν όλο προς το χειρότερο. Αυτό το αρρώστιες ευρωπαϊκές εννοείστε ό,τι θέλετε. Μου είπε ένας Κύπριος οικογενειάρχης, θα τις καταλάβετε ποιες είναι οι αρρώστιες, που μένει στην Αγγλία. Κινδυνεύουμε πνευματικά, παππούλη μου. Πρέπει να φύγω από την Αγγλία. Οικογενειακός. Βλέπεις εκεί ο πατέρας να παίρνει την κόρη
η μάνα το γιο, όλους τους στεφανώνουν, όλους τους στεφανώνουν, όλους τους ευλογούν. Ευρωπαϊκές αρρώστιες. Κάτι πράγματα, ντρέπομαι να το πω, λέει ο Έλληνας που ζούσε στην Αγγλία, στο γέροντα Παΐσιο. Και εμείς κοιμόμαστε, λέει ο γέρο Παΐσιος, και εμείς κοιμόμαστε, πώς κοιμόμαστε, με τα τσαρούχια, έτσι λέει ο γέροντας. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Βουλευτές του Θεού και όχι βολευτές, να κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, να βολευόμαστε. Αυτό λέει ο γέρο Παΐσιος. Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ, ο γέροντας ήταν μέσα στα πράγματα, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στο μεγάλο κίνδυνο που περιμένουμε και να υψώνουμε τα χέρια στο Θεό. Να κοιτάξουμε πώς θα αμυνθούμε κατά του κακού. Χρειάζεται να κρατάμε λίγο φρένο, όχι απότομο, λίγο, λίγο φρένο, γιατί όλα πάνε να τα ισοπεδώσουμε. Μιλάμε πριν 20 χρόνια λέγεται αυτό, σήμερα λέμε, το είπα προηγουμένως, έχουν ισοπεδωθεί και πιο κατά ακόμα, έχουν μπει σε λάκκο κατωτάτο που λέει ο προφήτης Δαβίδ, μέσα σε βαθύ λάκκο, και θέλει τον Κύριο να μας βγάλει από εκεί. Τώρα είναι να λέει κανείς το ψαλμικό, αυτό που ο Δαβίδ γράφει στους ψαλμούς. Θου, προσέξτε το, να το εξηγήσω. Θου, βάλε τους άρχοντας αυτών, εμείς θα λέγαμε τους άρχοντάς μας, βάλ τους, ή καν τους ως τον Ορίβ και Ζιβ και Ζιβέρ και Σεμανά. Θα μας το πει και ο Παΐσιος. Ναι. Οι οποίοι είπαν κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριο του Θεού. Θα το εξηγήσω τώρα. Αυτοί οι άρχοντες ήταν άρχοντες στον Ισραήλ και έβαλαν στο μυαλό τους να βάλουν χέρι και στο ναό του Θεού μέσα, να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν εντελώς αντίθετο και μέσα στο ναό του Θεού και μέσα και εσχρό. Όλα, λέει παραπάνω, τα ευλογούν. Προσέξτε, αυτά τα φτιάξανε οι άρχοντες και λέει εδώ, έλα τώρα Κύριε, ό,τι έκανε σε αυτούς που θέλανε να βάλουν χέρι και βάλανε στο αγιαστήριό σου, βάλε χέρι και σε αυτούς. Μόνο αν βάλει χέρι ο Θεός, τα πράγματα θα σταθούν λίγο. Και προχωράμε. Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Υπάρχει. Τρομακτική, όχι. Τρομακτική. Μήλος γίνεται. Λέξεις του γέροντα, όπως ακούτε, τις έλεγε, ήταν απλός και κατανοητός. Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν μιλάμε. Κάποτε βγαίνανε τα κράσπεδα της Ομόνιας και της εκεί πέρα και τα πετάγανε τις πλάκες. Τα έζησαν. Ναι. Τώρα είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν, δεν απλούν ούτε να τα σκεφτούν. Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Αν χτυπήσεις την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν βου, βου, βου και γυρίζουν γύρω γύρω από την κυψέλη. Είναι έτσι. Εσύ δεν είσαι μέλισσες. Σωστά. Αναστατωμένες. Ύστερα η κατεύθυνσή τους θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που θα φυσήξει. Αν φυσήξει βοριάς θα πάνε μέσα. Αν φυσήξει νοτιάς θα φύγουν. Έτσι και τον κόσμο τον φυσάει
σε εισαγωγικά, εθνικός βοριάς, εθνικός νοτιάς, και ο καημένος ο κόσμος είναι ζαλισμένος. Όμως και αν γίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, λέει ο Γιώργος Παΐσιος, ή έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, ή γράφει το βιβλίο μέσα του Γιώργου Παΐσιου. Μια σιγουριά. Μπορεί να ξεράθηκε η ελιά, αλλά θα πετάξει νέα βλαστάρια. Πιάνουμε. Η ελιά μπορεί να ξεράθηκε, αλλά θα πετάξει δίπλα νέα βλαστάρια. Υπάρχει μια μερίδα χριστιανών στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Και μακάρι να μας αξιώσει να αναπαύεται σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής, και ο καλός Θεός μας ανέχεται και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Το έλεγε αυτό ο άνθρωπος της προσευχής, ο Γιώργος Παΐσιος. Υπάρχουν, λέει, δεν λέει υπάρχω. Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν έδνος μπόρες και δεν χαθήκαμε, και θα φοβηθούμε τη θύελλα, θα φοβηθούμε τη θύελλα που πάει να ξεσπάσει. Δέστε το αυτό, προσέξουμε. Θύελλα, λέει, πάει να ξεσπάσει. Ούτε τώρα θα καθούμε. Προσοχή στα λόγια του Γιώργου Παΐσιου. Ο Θεός μας αγαπά. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μια μπόρα θα είναι. Ας προσέξουμε κάτι. Οι Άγιοι όταν μιλάνε για χρόνια και για χρόνους και καιρούς, όταν λένε αυτή την φράση λίγα χρόνια, μπορεί να είναι και τώρα, μπορεί να είναι και μετά από 30-40 χρόνια. Δεν είναι του Θεού το φως ο λιγοχρόνιο, δείχνει πέρα πολύ. Δεν σας τα λέω αυτά για να φοβηθείτε, αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ένα πανηγύρι οι δυσκολίες που μας περιμένουν. Είναι ένα μαρτύριο να είστε με τον Χριστό, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές Του και να προσεύχεστε. Το τονίζει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Να αφήσετε τα πάθη, τα λατώματα, για να έρθει η Θεία Χάρις. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας μια καλή ανησυχία. Μια καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε, για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε. Αυτή είναι η καλή ανησυχία. Η ζωή μας είναι
πιο μετρημένοι, να είναι πιο μετρημένοι, να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε πιο αγαπημένοι, να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε να βγουν καλοί άνθρωποι. Προσέχετε αυτό. Να βγουν άνθρωποι που μπορούν να σηκώσουν βάρος στην πλάτη. Για να έχουμε παράδειγμα να ακολουθήσουμε. Αυτό είναι ο Γιώργο Παΐσιος. Τίτλος: ο Θεός θα δώσει λύση. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσοχή. Γιατί πολλές φορές με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Προσέξτε το. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Προσέξτε αυτό. Και λέει ένα ωραίο παράδειγμα, πολύ ωραίο. Παρακάτω. Κατά το 1860, προσέξτε το, 1860, επειδή υπήρχε στο Αγιονόρος πολύ τουρκικό στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρο κανένας μοναχός. Προσέξτε το καλά, θα πάρει σκούπα ο Θεός. Είχαν φύγει όλοι οι πατέρες από τη Μονή Ιβύρων. Άλλοι μετά για λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν την Επανάσταση. Πού είναι αυτοί που χτυπάνε την Εκκλησία? Αυτοί τους καίει. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνο ένας μοναχός, στο μοναστήρι της Ιβύρων δεν υπήρχε κανένας, ερχόταν ένας μοναχός μόνο. Και σκούπισε την Εκκλησία και έρθει τα καντήλια. Αυτό το τεράστιο μοναστήρι είχε μείνει χωρίς κανένα πατέρα. Είχαν βγει όλοι έξω. Και τα εγκαλύψανε. Μέσα και έξω από το μοναστήρι ήταν τουρκικό στρατός. Και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε: Παναγία μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Σταματάω λίγο να μας μείνει. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία, που έλαμπε και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από το χέρι και του λέει: «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά». Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά. Εγώ θα σκουπίσω. Αμήν. Εγώ θα σκουπίσω. Και άρχισε να σκουπίζει η Παναγία. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο ιερό. Σε 3 μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδειξε η Παναγία, έβαλε σκούπα. Τα ακούσαμε? Ο Θεός στο ψαλμό που διαβάσαμε λέει: «Θεέ μου, μην σιωπήσεις, έλα να βάλεις χέρι». Η Παναγία λοιπόν είδε που ήταν μέσα και έξω το τουρκικό στρατός, ένα απλό ανθρωπάκι που με πόνο έκανε την προσευχή, ένα καλογεράκι, αξιώθηκε να ακούσει: «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίσεις καλά, εγώ ξέρω να σκουπίσω». Και μετά από μια μέρα έβαλε σκούπα στο Τούρκο στρατό από το Αγιονόρος όλο. Θυμάμαι το Γιώργο Παΐσιο που διαβάζουμε. Καθόμαστε έπως, καθόμαστε εμείς εδώ. Θα μας τη δώσουν την πόλη. Χωρίς να ιδρώσουμε,
Πώς, το μυαλό μας ζαλίζεται. Εκατομμύρια Τούρκοι μέσα. Θα βάλει σκούπα ο Θεός. Το πώς, ξέρει αυτός. Λοιπόν, ο Θεός, ό,τι δεν είναι σωστό, θα το πετάξει πέρα. Όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός. Προσέξτε αυτό που θα διαβάσω. Και αξιοποιεί το κακό. Ποιος το καταλαβαίνει τώρα αυτό? Λέει, δουλεύει ο διάβολος, ο Θεός, δουλεύει ο διάβολος, κάνει το κακό, αλλά το κακό το, ο Θεός το αξιοποιεί. Το πικρό βγαίνει γλυκό, δεν είναι? Ναι. Λέει, το κακό τρώει το κακό, το αξιοποιεί ο Θεός. Λοιπόν, ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Σπάζουν λογοχάρη τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ένα ωραίο μοσαϊκό. Γι' αυτό μη στεναχωρήστε καθόλου, διότι πάνω απ' όλα και από όλους είναι ο Θεός που κυβερνά τα πάντα και θα καθίσει τον καθένα στο σκαπνί. Ούτε εδώ και φρασιολογία, για να απολογηθεί για το τι έπραξε, οπότε και θα το δραμίσει ανάλογα. Θα αμυφθούν αυτοί που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά ο καθένας μας θα δώσει λόγο για το τι έκανε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Με την προσευχή και με την καλοσύνη. Το τονίζει όλο ένα. Έχει γλύκα η προσευχή. Πολύ γλύκα έχει προσευχή. Σήμερα προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη. Γι' αυτό αφαιρούν σιγά σιγά από καμιά πέτρα. Ήμουν αλήκη άρχης. Διαταγή. Όσοι θέλουν να κάνουν παρέλαση. Πονηριά στη μέση. Τα παιδιά άλλο που δεν θέλανε, δεν πάμε στην παρέλαση. Μερικά φιλότιμα μπαίνανε και κάνανε την παρέλαση. Ήρθε που σε ένα σύνολο μεγάλο τα παιδιά δεν θέλουν τις παρέλασεις και λένε θα καταργηθούν οι παρέλασεις. Αλλά παράλληλα όμως και η γιορτή από τη μέση. Εκεί θα τους πειράξει γιατί θα χάσουν την ημέρα του καθησιού. Όταν πρέπει να πας, να πάρεις μέρος στην παρέλαση, να κρατηθεί και η ημέρα, να τιμήσει την ημέρα, δεν την τιμάσει. Λοιπόν, θα την αφαιρέσει από τη μέση ο διάβολος. Προχωράμε. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα, δεν λέει μόνο ο Θανάσης και ο Νίκος. Όλοι για το γκρέμισμα, όλοι ευθυνόμαστε. Όχι μόνο αυτοί που αφαιρούν τις πέτρες της πίστεως και τον γκρεμίζουν, αλλά και όσοι βλέπουμε να γκρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να ξαναστυλώσουμε τις πέτρες. Όποιος πρόχνει στον κακό τον άλλον, θα δώσει λόγο στο Θεό γι' αυτό. Και ο διπλανός όμως θα δώσει λόγο, γιατί βλέπει εκείνο να κάνει κακό στο συνάνθρωπό του και δεν αντίδρασε. Άρα έχουμε και εμείς ευθύνη. Και πάλι σας θυμίζω εκείνο που έχω πει πολλές φορές και φωνάζει ο Παΐσιος προσευχή, προσευχή, προσευχή. Ξέρω ότι είναι ένα μόνο παντοδύναμο όπλο. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Γιατί κάνε προσευχή και θα στείλει ο Θεός στην Αφρική σε αυτό που πεινάνε φαγητό. Εσύ δεν σε νοιάζει. Ο Θεός και τον τρόπο. Και το ίδιο και εδώ. Παναγιά μου, προσευχόταν εκείνος. Βάλε, διώξε από εδώ μέσα, καλό γερός. Εσύ δεν ξέρει να σκουπίζει, εγώ ξέρω να σκουπίζω. Και σίγουρα ξέρει, τέλεια, να βάλει τέτοια σκούπα. Ο κόσμος εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να πείθει. Προσέχετε, καταλαβαίνετε τι εννοεί εδώ. Εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να πείθει.
εννοεί τον πολιτικό που το δασκαλεύουνε και ανεβαίνει και μιλάει και εξαπατάει τα πλήθη. Εύκολα πιστεύει. Και αυτό φωνάζει ο Δαβίδ, μη πεποίθατε επάρχοντας. Μην έχετε καν εμπιστοσύνη, καθόλου εμπιστοσύνη. Ο λαός, γέροντα, είναι σαν θηρίο, λέει η μοναχή. Εγώ από τα θηρία παράπονο δεν έχω. Από τα θηρία παράπονο δεν έχω. Βλέπεις τα ζώα, δεν μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό, γιατί δεν έχουν μυαλό. Ενώ ο άνθρωπος που φεύγει μακριά από το Θεό γίνεται χειρότερος από το μεγαλύτερο θηρίο. Κάνει μεγάλο κακό. Το δυνατό ξύδι γίνεται από το χαλασμένο κρασί. Τα άλλα τα τεχνητά ξύδια δεν είναι τόσο δυνατά. Πιο φοβερό είναι όταν ο διάβολος συμμαχίσει με έναν άνθρωπο διαστραμμένο. Το προσέχετε αυτό. Το πιο φοβερό είναι να συμμαχίσει ο διάβολος με έναν άνθρωπο διαστραμμένο. Θέλει σύμμαχο, Μόλις δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος. Τότε κάνει διπλό κακό στους άλλους. Όπως ο σαρκικός λογισμός, όταν συμμαχίσει με τη σάρκα, τότε κάνει μεγαλύτερο κακό στη σάρκα. Για να συνεργαστεί ο διάβολος με ένα τέτοιο άνθρωπο, πρέπει αυτός να είναι υπολογίσιμος. Για να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο και να κάνει κακό μεγάλο, πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ο διάβολος, να συνεργαστεί με άνθρωπο, πρέπει να είναι υπολογίσιμος. Να έχει δηλαδή πόστο ψηλό. Να έχει κακή προαίρεση, κακία. Στη συνέχεια, Θεός φυλάξει. Αυτοί θα φέρουν δυσκολίες. Θα στριμώξουν τους ανθρώπους. Αυτοί που θα συμμαχίσουν με τον διάβολο, που θα είναι σε υψηλή θέση, θα στριμώξουν τους ανθρώπους. Μοναστήρια, η εκκλησία, ο μοναχισμός θα τους κάνει κακό, γιατί θα τους εμποδίσει στα σχέδιά τους. Μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Τα ακούτε? Αλλιώς δεν γίνεται. Όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα. Θα πετάξει έξω η φουρτούνα, κονσευροκούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα, και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σε αυτή την κατάσταση θα δείτε άλλοι να έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα ξοφλούν χρέη. Εννοεί όσοι εργάζονται πνευματικά θα έχουν μισθό από το Θεό καθαρό ή θα ξεφλούν τις αμαρτίες τους, αφού θα αγωνίζονται για το καλό του κόσμου. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα που δεν θα στεναχωρείται κανείς για την ταλαιπωρία που θα περνάνε. Δεν θα λέει φυσικά δόξαση ο Θεός, συσσαγωγικά. Πόσο ο Θεός μας αγαπά. Αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που σκέπτονται να κάνουν, αν γίνονταν πριν από 20 χρόνια, που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο κόσμος, προσέχετε, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα ξέρει ο κόσμος, η Εκκλησία δυνάμωσε, ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσμα του, και θα γλωτήσει για αυτά που του χρειάζονται. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές του. Άλλος τίτλος. Επικατάρατος ο ποιόν τα έργα Κυρίου αμελώς. Κουβαλάει επάνω του κατάρα εκείνος που κάνει αυτά που ζητάει ο Κύριος, τις εντολές του,
με αμέλεια. Είναι επικατάρρευση, είναι κατάρρευση, αλλά επικατάρρευση. Πάρα πάρα κατάρα. Παλιά, αν ένας ευλαβής ασχολείται με την κατάσταση στον κόσμο, δεν πρέπει να ήταν καλά. Προσέξτε το τι λέει, το ξαναδιαβάζω. Παλιά, αν ένας ευλαβής ασχολείται, όπως Παΐσιος τώρα, με την κατάσταση του κόσμου, δεν πρέπει να ήταν καλά. Ήταν για κλείσιμο στον πύργο. Εμείς τα λέγαμε για το δρομοκαίτιο. Σήμερα αντίθετα, αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για αυτά που γίνονται, αυτός είναι για κλείσιμο στον πύργο, ο ευλαβής. Γιατί σήμερα πολλοί από αυτούς που κυβερνούν δεν πιστεύουν. Είναι πολλοί τώρα εκείνοι που επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα. Είναι πολλοί. Οικογένεια, νεολαία, εκκλησία. Παραλαμβάνω, είναι πολλοί τώρα εκείνοι που επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα. Οικογένεια, νεολαία, εκκλησία. Το υπογραμμίζω δεύτερη φορά. Το να ενδιαφέρεται κανείς και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία. Ακούτε, το να νοιαζόμαστε για την κατάσταση αυτή είναι ομολογία. Γιατί η πολιτεία τα βάζει με το θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντια στον νόμο του Θεού. Ο καλόγερος μέσα από το ασκητικεταριό του τα βλέπει με το προβολέα του Άγιου Πνεύματος όλα. Και μας τα περιγράφει. Είναι και μερικοί αδιάφοροι που ούτε στο θεσμό της Εκκλησίας πιστεύουν, ούτε έθνος παραδέχονται. Και για να έχουν το χουζούρι τους λένε, ο Απόστολος Παύλος λέει να μην ενδιαφέρεσαι για τα πράγματα του κόσμου. Καταλαβαίνετε τι είναι εδώ πέρα. Λέει πράγματα του κόσμου το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος Παύλος, και εννοεί το κακό που κρατεί στον κόσμο. Τα κακό σκήμενα πράγματα του κόσμου. Και αυτός εδώ πέρα λέει, λένε του κόσμου, του λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτή είναι αιρετική προφανώς. Αλλά ο Απόστολος Παύλος άλλο εννοούσε. Τότε τα ειδωλολατρικά έθνη είχαν εξουσία. Αυτοί πιστεύαν στα είδωλα είχαν εξουσία. Μερικοί ξέκοψαν από το κράτος και πίστεψαν στον Χριστό. Έλεγε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτούς, εσείς να μην ασχολείστε με τα πράγματα του κόσμου για να ξεχωρίζετε από τον κόσμο. Γιατί όλος ο κόσμος ήταν ειδωλολατρικός. Από τη στιγμή όμως που ανέλαβε εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος και επικράτησε ο Χριστιανισμός, δημιουργήθηκε σιγά σιγά η μεγάλη χριστιανική παράδοση με τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, την τέχνη, το τυπικό, τη λατρεία. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να τα διατηρήσουμε όλα αυτά και να μην αφήσουμε τους εχθρούς της εκκλησίας να τα διαλύσουν. Έχω ακούσει και πνευματικούς να λένε, εσείς μην ασχολείστε με αυτά, σε εισαγωγικά. Μην ασχολείστε αυτά, με αυτά, ο Γέροντας λέει να ασχολείστε. Αν είχαν μεγάλη αγιότητα και έφταναν με την προσευχή σε τέτοια κατάσταση που να μην τους ενδιαφέρει τίποτε, να τους φιλούσα και τα πόδια. Αλλά τώρα αδιαφορούν, γιατί θέλουν να τα έχουν καλά με όλους και να καλοπερνούν. Να αναπαύουμε τους ανθρώπους πνευματικά. Παλιά, στους 10, πώς το λέμε αυτό, ποσοστά, πώς το λέμε, στατιστική. Παλιά, στους 10, οι 6 ήταν θεοφοβούμενοι.
οι δύο μέτροι και οι δύο αδιάφοροι. Αλλά και αυτοί είχαν μέσα τους πίστη. Σήμερα δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Να προσπαθήσουμε τώρα που μπορούμε και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε πνευματικά τους ανθρώπους. Λόγο. Λόγο. Όχι σκύψιμο. Όπως έγινε τότε με τον κατακλυσμό του Νόε. Με την κυβωτό του Νόε. Έτσι και τώρα. Να γλιτώσουν μερικοί, να μην σε κατευθούν πνευματικά. Θέλει πολύ προσοχή. Πολύ διάκριση. Να δει κανείς τα πράγματα από πολλές πλευρές και να αναπαύσει τους ανθρώπους. Μήπως εμένα με αναπαύει να μαζεύονται οι άνθρωποι ή ήθελα να βλέπω τόσο τον κόσμο. Του πηγαίνανε στο κελί του, το έργο του ήταν να είναι μοναχός, να κάνει προσευχή, να βοηθήσει τον κόσμο. Εμένα με αναπαύει κι όμως ενδιαφέρομαι. Όχι, αλλά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε θέλουν λίγη βοήθεια οι καημένοι οι άνθρωποι. Εγώ δεν έγινα παπάς για να μην έχω να κάνω με κόσμο. Και τελικά περισσότερο ασχολούμαι με τον κόσμο. Αλλά ο Θεός ξέρει τη διάθεσή μου και μου δίνει περισσότερα από όσα μου έδινε, θα μου έδινε αν έκανα αυτό που με ανέπαυε. Το προσέχετε. Αν έκανα λέει, αυτά που λέει καλογυρική και κλεινόμουν στο κελί μου και δεν δεχόμουν κανένα, εντάξει, αλλά ξέρει γιατί ασχολούμαι με τον κόσμο και μου δίνει περισσότερα από εκείνα που θα μου δίνει όταν κλεινόμουν μέσα. Πόσες φορές παρακαλώ την Παναγία να μου οικονομήσει ένα τόπο μακρινό, ήσυχο, να μην βλέπω, να μην ακούω τίποτα, να κάνω προσευχή για άλλο τον κόσμο, αλλά δεν με ακούει. Σε άλλα τυποτένια με ακούει. Άκου φίλε μου. Βλέπω ότι τώρα ο Θεός, όταν πρόκειται να έχω κόσμο, με βιδώνει στο κρεβάτι με κάποια αρρώστια. Για να ξεκουραστώ. Τότε μόνο. Με βιδώνει. Για να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Αλλιώς ο Παΐσιος θα ήταν όρθιος να βοηθήσει του κόσμου. Δεν μου δίνει τη γλυκύτητα που ένιωθα παλιότερα στην προσευχή. Για σκέψω ρε παιδί μου. Γιατί δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ από αυτήν. Το καταλαβαίνετε αυτό που πιάνετε. Έφυγε μακριά, βέβαια. Δεν του δίνει τη γλύκα που είχε πριν, λέει. Γιατί θα κόλλαγε στην προσευχή και δεν θα βοηθήσει τον κόσμο. Τότε, όταν ερχόταν κανείς στο καλύβι, ζοριζόμουν να βγω από εκείνη την κατάσταση την πνευματική. Ζοριζόμουν για να βγει να βοηθήσει. Εκεί στο καλύβι γίνομαι πρόγραμμα των ανθρώπων. Αυτό καταλαβαίνετε αυτό. Στο καλύβι γίνομαι πρόγραμμα των ανθρώπων. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Ναι. Ναι. Διαβάζω μέσα ψαλτήρι, απ' έξω χτυπούν. Θα πάει και εγώ μια φορά και το χρήκο λέει τάπα τούπα και έξω με βάλε κατσάδα. Τι θέλεις μωρέ. Λοιπόν, τους λέω περιμένετε ένα τέταρτο. Και αυτοί φωνάζουν. Πάτε, σταμάτα την προσευχή. Τα ακούτε. Πάντα ανυπομονή. Ο Θεός δεν παρεξηγείται. Τόσο καταλαβαίνουν. Τόσο καταλαβαίνουν. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουν. Δεν είναι μόνο που θα σταματήσω, αλλά θα βγω, αλλά αν βγω, μετά πάει, τελείωσε. Ό,τι κάνω μέχρι τότε. Το πρωί στις 6.30, 7 η ώρα, πρέπει να έχω τελειώσει το εσπερινό. Βράδυ, το πρωί λέει, 6.30 αυτό το εσπερινό. Για να είμαι σίγουρος. Φως πρωινών Αγίας Δόξης, όχι φως ηλαρών.
την ώρα που τελειώνετε εσείς τον όρθρο, εγώ έχω τελειώσει το κοποσπίκι του Ασπερινού. Εμείς διαβάζουμε όρθρο του Ασπερινού. Αν προλάβω να πάρω αντίδωρο το πρωί, καλά. Μετά, ούτε τσάι. Γίνομαι πτώμα. Πέφτω κάτω. Από την κούραση που πάει ο κόσμος. Και εμείς που να καταλαβαίνουμε. Ακόμα και το Πάσχα, τη διακαινήσει μου, είχα κάνει ανάταση τριήμερα. Γιατί? Γιατί ο κόσμος δεν τον άφηνε να κάνει την ανάτη της Ανακοστή. Της έτρωγε τις ώρες όλες με τα προβλήματα του κόσμου. Και έκανε την ανάτη το Πάσχα. Μπορείς, δεν μπορείς, πρέπει να μπορείς. Πρέπει να μπορείς. Μια μέρα δεν ξέρω τι εμπόδια είχε ο κόσμος. Ίσως είχε φουρτούνα η θάλασσα και δεν είχε καράβι. Και δεν ήρθε κανείς στο καλύβι. Καλύτερη του. Πάπα, έζησα μια συναήτικη μέρα. Όπως τότε στη σπηλιά της Αγίας Επιστήμης. Στα Ιεροσόλυμα. Όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα, εγώ έχω μπουνάτσα. Όταν έχει μπουνάτσα, τότε εγώ έχω φουρτούνα. Τα λέει ωραία, παππούλης. Άριστα, τέλεια, τέλεια. Έχω βέβαια τη δυνατότητα να πάω κάπου να ησυχάσω. Ξέρετε πόσοι μου έχουν πει να μου κάνουν τα έξοδα για να πάω στην Καλιφόρνια, στον Καναδά. Εσάς, θα κάνουν τα έξοδα να πάω στην Καλιφόρνια. Όχι βέβαια. Έχουμε ησυχαστήριο, λένε. Να έρθεις και από εδώ. Αν βρεθώ σε άγνωστο τόπο, θα είναι σαν να βρίσκομαι στον Παράδεισο. Αφού δεν θα έχει ενοχλήσεις, δεν θα με ξέρει κανείς, θα έχω το πρόγραμμά μου. Θα ζήσω καλογερικά όπως θέλω. Βλέπεις όμως, όταν τελειώνει ο πόλεμος, τότε απολύεται κανείς. Το προσέχετε αυτό. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, τότε απολύεται κανείς. Άρα Παΐσιο, κάτσε στην πρώτη γραμμή. Θα απολυθείς όταν τελειώσει ο πόλεμος. Τα προβλήματα, άμα τελείς τα προβλήματα του κόσμου, ποιος και εσύ. Τώρα έχουμε πόλεμο, πνευματικό πόλεμο. Πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή. Τι μαρξιστές υπάρχουν, τι μασόνοι, τι σατανιστές και τόσοι άλλοι. Πόσοι δαιμονισμένοι, πόσοι αναρχικοί, πόσοι πλανεμένοι έρχονται για να τους επισφραγίσω την πλάνη τους. Και πόσους μου τους στέλνουν χωρίς να τους προβληματίσουν. Άλλοι για να τους εφορτωθούν, άλλοι για να βγάλουν αυτή το φίδι από την τρύπα. Να ξέρετε πόσο στριμώγνομαι και από πόσες μεριές. Πίκρα το στόμα μου από τον πόνο των ανθρώπων. Μέσα μου όμως νιώθω παρηγοριά. Αν φύγω, το θεωρώ σαν να φεύγω από την πρώτη γραμμή. Σαν να οπισθοχωρώ, το θεωρώ προδοσία. Έτσι νιώθω. Μήπως ξεκίνησα για τέτοια πράγματα ή ξεκίνησα για να βοηθάω μοναστήρια. Για αλλού ξεκίνησα και αλλού βρέθηκα. Και τώρα πώς παλεύω. Και βλέπεις, ο άλλος δεν μιλάει. Δεν πάει να δαλίσουν την εκκλησία. Δεν πειράζει. Λέει, πηγαίνει και με τον ένα και με τον άλλον. Ποιος είναι ο άλλος που δεν μιλάει? Βασιλάκη, ξέρεις εσύ, για ποιον λέει? Δεν μας το λέει ο Βασιλής. Το λέει, όταν λέει ο άλλος δεν μιλάει, είναι αυτοί που έχουν υψηλές θέσεις. Και άλλοι που είναι σαν και εμάς, το ίδιο είναι, καθένας από το πόστο του, είμαστε βολευτές. Πηγαίνει, ναι. Να, το λέει. Τι, να βολευτεί. Αυτόν τον βολεύει ο διάβολος τελικά. Αυτά είναι άτιμα πράγματα. Αν ήθελα εγώ να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, ξέρετε πόσο εύκολο ήταν. Σκοπός όμως είναι να κάνω όχι αυτό που με βολεύει εμένα, αλλά αυτό που βολεύει τον άλλον. Αν σκεφτόμουν
πώς να βολευτώ εγώ, έχω τη δυνατότητα να βολευτώ σε πολλές μεριές. Για να περάσεις όμως τη βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού. Και να πεις τη βουλή του Θεού, και ο Θεός έχει βουλευτήριο ο Θεός. Συνεδριάζει, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού. Βεβαίως και έχει. Και όχι βολευτής του εαυτού σου. Όχι βολευτής του εαυτού σου. Πόση ώρα έχουμε? 5 λεπτά, 6. Για μια ώρα? Για μια ώρα. 10 λεπτά. 10, μάλιστα. Τίτλος: η γενιά της αδιαφορίας. Υπότιτλος: η αδιαφορία για το Θεό φέρνει την αδιαφορία για όλα τα άλλα. Άμα δεν έχεις Θεό, όλα. Ερώτημα: τι ρωτάει ο γέροντας, τι είναι αυτό που ακούγεται? Απαντάει η μοναχή: αεροπλάνο, γέροντα. Κλείσε το παράθυρο να μην μπει μέσα. Έτσι που παλάβωσε ο κόσμος, και αυτό σιγά σιγά μπορεί να γίνει. Ποιο? Τι να γίνει? Να μπει το αεροπλάνο μέσα στο σπίτι. Κλείσε το παράθυρο να μπει μέσα το αεροπλάνο. Έχουν διαλυθεί όλα. Οικογένεια, παιδεία, υπηρεσίες. Είναι έτσι, ρε παιδιά. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Αν... Α! Δεν τους καίγεται καρφί. Τίποτε δεν έχουν μέσα τους. Όλα πάνε καλά, συσταγωγικά. Πολύ σειρό, όλα πάνε καλά. Γέροντα, ποιος φταίει που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Εγώ. Μιλάω γενικά. Θέλω να πω μέχρι πού έχει φτάσει η αδιαφορία. Πήγαινε σε μια σχολή. Πήγαινε σε μια σχολή. Φιλολογία, θεολογία, νομική. Σε μια σχολή. Και θα δεις λόγω χάρη να χτυπούν τα παράθυρα από τον αέρα. Ζήτημα να βρεθεί ένα παιδί να τα κλείσει. Για να μην σπάσουν. Άλλα θα γαζεύουν, άλλα θα κοιτάζουν πώς χτυπάνε, άλλα θα περνούν από εκεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αδιαφορία. Αδιαφορία. Μου έλεγε ένας αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος της αποθήκης: τρομάζω να βρω ένα στρατιώτη σωστό, να τον βάλω φρουρό στην αποθήκη πετρελαίων, για να μην βάλουν φωτιά οι άλλοι και καούμε. Ή ο ίδιος να μην πετάξει κανένα τσιγάρο απρόσθετα και καούμε. Τρομάζω να βρω ένα φαντάρο. Υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός. Χαλάσαμε τελείως. Πώς μας ανέχεται ο Θεός? Παλιά αξιοπρέπεια υπήρχε. Τι φιλότιμο στον πόλεμο του 40, στα σύνορα, οι Ιταλοί είχαν πότε κάποια επικοινωνία με τους Έλληνες φρουρούς και έκανα καμιά επίσκεψη στο ελληνικό φυλάκιο. Και να δείτε τι φιλότιμο οι Έλληνες. Μια φορά που πήγαν οι Ιταλοί στο ελληνικό φυλάκιο, οι Έλληνες έβαλαν να τους φτιάξουν καφέ. Βγάζει τότε μπροστά τους ένας Έλληνας αξιωματικός ένα μάτσο χρήματα, 50 λάκια, 100 στάρικα, και είχαν αξία τότε αυτά τα χρήματα, και τα ρίχνει για προσάναμα στη φωτιά, για να δείξει στους Ιταλούς ότι είναι πλούσιο το ελληνικό κράτος. Οι Ιταλοί τα έχασαν. Βλέπετε θυσία. Σήμερα μπήκε και σε εμάς το πνεύμα
που συναντάει κανείς στα κομμουνιστικά κράτη. Στη Ρωσία, παρόλο που φέτος είχαν σοδειά, ξέρετε τι πείνα θα έχουν. Το βιβλίο αυτό, αυτά που γράφονται τώρα είναι το 1980. Δεν θέρισαν το στάρι στον καιρό του. Πήγαν το φθινόπωρο να θερίσουν. Το φθινόπωρο, όχι το καλοκαίρι. Θερίζουν το φθινόπωρο. Αν δεν είναι δικό τους, πώς να το πονέσουν και να πάνε να το θερίσουν. Όπως λέει το κόμμα, να μας στέλνει το κόμμα δικό του, πώς θα θερίσουν. Η ζωή τους είναι μια αγκαρία. Δεν έχουν το ζήλο να δημιουργήσουν κάτι, γιατί τόσα χρόνια δεν δημιουργούσαν. Με αυτό το ρέμπελο πνεύμα που μπήκε, με αυτή την αδιαφορία που μπήκε, πάει, βούλιαξε όλο το ελληνικό κράτος. Ακριβώς. Αλήθεια. Η πάσα αλήθεια είναι. Πριν 20 χρόνια. Αλήθεια λέει. Αλήθεια. Ήρθε, ήρθε. Αλήθεια. Πριν 20 χρόνια. Έτσι, έτσι. Βρέχει και είναι απλωμένο το στάρι. Δεν τους νοιάζει. Ήρθε η ώρα να φύγουν, φεύγουν. Τσιμέντρα γίνουνε. Αφού δεν ήτρωσε. Τσιμέντρα γίνουνε. Το παίρνει το στάρι η βροχή, την άλλη μέρα θα πάνε στην ώρα τους να μαζέψουν όσο έμεινε. Όταν όμως είναι δικό σου το στάρι και το έχεις απλωμένο στο αλόνι, αν βρέξει, θα αφήνεις να χαθεί. Δεν θα κοιμηθείς για να το σώσεις και νιώθεις χαρά, αγαλίασαι από την κούραση. Η αδιαφορία για το Θεό, η αδιαφορία για το Θεό, φέρνει και την αδιαφορία για όλα τα άλλα. Φέρνει την αποσύνθεση, τη σύψη. Η πίστη στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Λατρεύει ο άνθρωπος στο Θεό και ύστερα αγαπά και τους γονείς του και το σπίτι του, τους συγγενείς του, τη δουλειά του, το χωριό του, το όνομό του, το κράτος, την πατρίδα του. Τα αγαπάει όλα. Ένας που δεν αγαπάει το Θεό, την οικογένεια, δεν αγαπάει τίποτε. Και φυσικά δεν αγαπάει ούτε πατρίδα, γιατί και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να πω, όλα από εκεί ξεκινάνε. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος στο Θεό και μετά ούτε γονείς, ούτε οικογένεια, ούτε χωριό, ούτε πατρίδα υπολογίζει. Και αυτά είναι που πάνε τώρα να διαλύσουν. Γι' αυτό δημιουργούν μια κατάσταση ρεμπελιό. Ωραίες, ε. Ρεμπελιό. Μου έγραφε ένας αστυνομικός. Δεν μπόρεσα να έρθω γιατί μου έπεσε πολλή δουλειά. Μείναμε δυο στην περιοχή. Ενώ έπρεπε να είμαστε 8. Ακούς πράγματα. Το μάθαινε όλο ο Γερμανός. Αντί τώρα να προσθέσουν άλλους δυο, αφήνουν μόνο δύο. Γι' αυτό ρημάζουν τα σπίτια. Αυτό ρημάζουν τα σπίτια. Και αν τους πιάσουν, τους αφήνουν αμέσως. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ήρθε μια φορά ένας πατέρας και μου λέει, κάνε προσευχή για τον άγγελο, γιατί θα τον σκοτώσουν. Τον ήξερα το γιο του από μικρό παιδί. Τότε υπηρετούσε τη θητεία του. Γιατί του λέω, τι συμβαίνει. Πήγε μια φορά, μου λέει, και βρήκε τους άλλους να παίζουν χαρτιά. Ενώ είχαν υπηρεσία. Τους έκανε παρατήρηση, δεν τον άκουσαν. Τους έκανε μετά αναφορά και ένας από εκείνους τον απήγησε ότι θα τους σκοτώσει. Κοίταξε, του λέω, για να το σκοτώσουν, δεν το σκοτώνουν. Τα απάντησε, δεν το σκοτώνουν. Εγώ θα κάνω προσευχή για να μην περάσουν τον άγγελο στο δικείο που δεν έπαιζε και αυτός χαρτιά. Παναγία.
Λέμε με παραδείγματα τι, πόσο μας τα φέρνει να τα καταλαβαίνουμε. Θα κάνω μην πέρασε το δικαίωμα γιο σου. Κύριε Ελέησο, μέχρι που έχει φτάσει η διάβρωση, η σαπίλα. Έμαθα και κάτι άλλο και είπα, δόξα το Θεό, υπάρχουν ακόμη Έλληνες που πονούν για την πατρίδα. Ένας αεροπόρος, επειδή είχαν παραβιάσει τα σύνορα τουρκικά αεροπλάνα, έκανε προσπάθεια να τα προσπεράσει λίγο, τα τουρκικά αεροπλάνα, για να μαθαίνουν τις αλήθειες κιόλας, που δεν τις λένε τηλεοράσεις, για να βγάλει φωτογραφία και να αποδείξει ότι παραβίασαν τα σύνορα. Ο πιλότος, ο δικός μας δηλαδή, προσπέρασε το τουρκικό να βγάλει φωτογραφία, ότι πέρασαν τα σύνορά μας. Παράτσε το, του φωνάζει ο άλλος, από το ασύρματο. Όχι μέσα στα αεροπλάνα, τα σύρματα. Παράτσε το. Αλλά εκείνος επέμενε, προσπαθούσε. Ο Τούρκος εντωμεταξύ είχε μεγαλύτερο αεροπλάνο και έτρεχε πιο πολύ και το πήγαινε και πιο χαμηλά. Μέχρι που ο Έλληνας ο καημένος βούλιαξε στη θάλασσα. Και είναι άλλοι που μόνο βόλτες κάνουμε το αεροπλάνο. Το ξέρατε αυτό? Αυτά λέγονται? Λέγονται. Όχι. Στη τηλεόραση. Στη τηλεόραση. Πόσο διαφέρει δηλαδή. Χρειάζεται να μπει κανείς στο νόημα, να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη. Σαν ψωμί το καλό. Πεινάω, θέλω να φάω. Πεινάω, θέλω να κάνω το καλό. Αλλιώς είναι ένα ρέμπελο πράγμα. Αντί τώρα να βάλεις κάποιον αγκαρία να πάει να πολεμήσει, αγκαρία να πολεμήσει, θα κοιτάει να φύγει από εδώ, να γλιτώσει από εκεί. Όταν καταλάβει όμως τι κακό θα κάνει ο εχθρός, πάει εθελοντής μετά. Πάει εθελοντής μετά. Και αυτό έχει το νόημά του. Σήμερα οι άνθρωποι γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Παλιά στην πατρίδα μου στα Φάρασα έλεγαν, αν έχεις καμιά δουλειά μη την αφήνεις για αύριο. Και εμείς το λέμε αυτό. Αν έχεις καλό φαγητό άστο για αύριο, μήπως έρθει κανένας μουσαφίρης. Ωραία πατρίδα, Μικρά Ασία. Τώρα σκέφτονται να αφήσουμε τη δουλειά, μήπως έρθει κανείς αύριο και μας βοηθήσει. Το καλό φαγητό ας το φάμε εμείς απόψε. Κελάς, Βαγγελία. Να μην χαλάσει. Τα λέει καλά. Δεν έχουμε και ψυγείο. Ο παππούλης ξέρει τι λέει. Οι περισσότεροι σήμερα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό τους σκέφτονται. Ας υποθέσουμε ότι βρέχει. Γίνεται κατακλυσμός. Θα δείτε οι περισσότερες από εσάς θα σκεφτούν, στις μοναχές το λέει, θα σκεφτούν μήπως έχουν ρούχα απλωμένα. Ναι, να πάνε να τα μαζέψουν. Κακό δεν είναι αυτό? Αλλά δεν θα πάνε πιο πέρα. Τα ρούχα και να βραχούν πάλι θα στεγνώσουν. Αυτοί όμως που αλωνίζουν, τι θα γίνουν? Πονάτε για αυτούς. Προσέχετε, καλοκαίρι ήταν, άμα βρέξει θα πάτε στα ρούχα. Αντί να πονάτε εκείνες που αλωνίζουν στα χωράφια. Για να κάνετε καμιά ευχή. Ή πέφτουν κεραυνοί. Ζήτημα 5-6 ψυχές να θυμηθούν τους καημένους του Γεωργούς ή αυτούς που έχουν θερμοκήπια. Δεν σκέφτεται δηλαδή τον άλλον άνθρωπο. Δεν βγαίνει από τον εαυτό του, αλλά γυρίζει συνέχεια γύρω από τον εαυτό του. Όταν όμως γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, κέντρο έχει τον εαυτό του, όχι τον Χριστό. Είναι έξω από τον άξονα που είναι ο Χριστός. Για να φτάσει να σκέπτεται τον άλλον, πρέπει ο νους του πρώτα να είναι στον Χριστό. Τότε σκέπτεται και τον πλησίον και μετά σκέπτεται και τα ζώα και όλη τη φύση. Έχει το σταθμό του ανοιχτό και μόλις πάρει το μήνυμα
την έχει να βοηθήσει. Τι εννοεί με αυτό εδώ. Έχει το σταγμό του ανοιχτό. Και μόλις πάρει μήνυμα, την έχει να βοηθήσει. Αν ο νους του δεν είναι στον Χριστό, δεν δουλεύει η καρδιά του, γι' αυτό δεν αγαπάει ούτε τον Χριστό, ούτε τον συνάνθρωπό του. Πόσο μάλλον τη φύση, τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά. Έτσι όπως κινείστε, πού να φτάσετε το σημείο να έχετε επικοινωνία με τα ζώα, με τα πουλιά, λέει στις μοναχές. Αν πέσει κανένα πουλί από τη σκεπή, θα το ταΐσετε. Αν δεν πέσει από τη σκεπή, δεν θα σκεφτείτε να το ταΐσετε. Εγώ βλέπω τα πουλιά, λέω, θέλουν τάισμα τα καημένα. Ρίχνω ψίχουλα και λοιπά. Βάζω νεράκι για να πιούν. Βλέπω άρρωστα κλαδιά στα δέντρα, αμέσως σκέφτομαι να τα κόψω. Για να μην κολλήσουν και τα άλλα. Χτυπάει μια πόρτα, ένα παράθυρο, πάει εκεί ο νους μου. Θα ξεχάσω τον εαυτό μου, αν μου χρειάζεται κάτι, αλλά θα κοιτάξω την πόρτα, το παράθυρο, να μην σπάσει και να μην γίνει καμία ζημιά. Παρεπιπτόντως σκέφτομαι για μένα, παρεπιπτόντως για μένα. Δηλαδή έτσι, αν περάσει από το μυαλό μου, παρεπιπτόντως. Και αν κανείς σκέφτεται και πονάει τα δημιουργήματα, πόσο μάλλον θα σκέφτεται το δημιουργό τους. Αν δεν κινείται έτσι ο άνθρωπος, πώς να συντονιστεί με το κανάλι του Θεού. Έπειτα, όταν βγαίνετε έξω, ρίξτε καμιά ματιά γύρω. Μπορεί κάποιος, έστω και από προσεξία ή από κακότητα, εύχομαι κανείς να μην κάνει κακό, κάτι να πετάξει και να βάλει φωτιά. Γι' αυτό ρίξτε με ματιά. Και αυτό στα πνευματικά ανοίγει. Τα ακούμε. Γιατί και αυτό το βλέμμα αγάπη έχει. Εγώ βγαίνω έξω από το καλύβι, ρίχνω μια ματιά προς τα κάτω, μια ματιά προς τη σκεπή, να δω μήπως μυρίζει καμένο. Άλλο αν έχεις τέτοια πίστη, πως αν πιάσει φωτιά και κάνεις προσευχή, θα σβήσει φωτιά. Διαφορετικά, πρέπει να ενεργήσεις. Αν έχεις πίστη και πίστη, αν έχεις φωτιά, κάποια στιγμή σβήνει. Άμα δεν έχεις τέτοια δύναμη, θα πάει, εσύ θα προσέξεις. Ή όταν ακούω κρότο, προσέχω να δω τι είναι. Πυροβόλο, άσκηση κάνω, φουρνέλο. Ένα και ένα ο νους μου πηγαίνει εκεί για να κάνω κομποσκήνη. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του, από αγάπη προς τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του. Και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτόν. Αλλά η σημερινή γενιά είναι γενιά της αδιαφορίας. Οι περισσότεροι μόνο για παρελάσεις είναι. Μην τους πεις αν συμβεί κάτι να αμυνθούν. Τώρα όμως και παρελάσεις δεν θέλουν. Να, το λέει ο Γέροντας. Βλέπετε. Παλαιότερα πήγαιναν στις παρελάσεις. Άκουγαν και ένα εμβατήριο. Κάτι μέσα τους κυρτούσε. Σήμερα υπάρχει ένα ρεμπελιό σε εμάς τους Έλληνες. Βέβαια οι άλλοι λαοί είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν έχουν ιδανικά. Βλέπεις οι Έλληνες μπορεί να έχουν ένα σωρό κουσούρια, αλλά έχουν και ένα δώρο από το Θεό. Το φιλότιμο και τη λεβεντιά. Όλα τα πανηγυρίζουν. Οι άλλοι λαοί ούτε στα λεξικά τους δεν έχουν αυτές τις λέξεις. Έχουμε ευθύνη. Είχε έρθει στο καλύβι μου ένας άθεος. Άθεος μέχρι το κόκαλο.
αφού είπε διάφορα, μετά μου λέει, εγώ είμαι οικονομάχος. Από εκεί που δεν πίστευε τίποτα, ύστερα έλεγε ότι είναι οικονομάχος. Βρε αθεόφοβε, του λέω, εσύ αφού δεν πιστεύεις σε τίποτα, τι μου λες ότι είσαι οικονομάχος. Τότε, το καιρό της οικονομαχίας, μερικοί χριστιανοί από υπερβολικό ζήλο έπεσαν σε πλάνη. Έφτασαν στην άλλη άκρη. Και μετά η Εκκλησία τοποθέτησε το θέμα. Δεν είναι ότι δεν πιστεύουν. Υποστήριξε εντωμεταξύ όλη τη σημερινή κατάσταση. Μαλώσαμε εκεί πέρα. Μαλώσαμε τον άθεο. Καλά του λέω, κατάσταση είναι αυτή. Δικαστικοί να φοβούνται να δικάσουν, να κάνουν μηνύσεις για εγκληματίες και να απειλούν ο ένας και ο άλλος και να αναγκάζονται να τις αποσύρουν. Και τελικά ποιοι κυβερνούν? Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση. Υποστηρίζει αυτούς, εσύ είσαι εγκληματίας. Γιατί ήρθες, άντε φύγε από εδώ πέρα. Τον έδιωξε. Το προσέχετε. Τον έδιωξε. Ποιο ξέρει τι έβλεπε μέσα του. Γέροντα, δεν φοβάστε έτσι που μιλάτε? Του λέει καλό γρήγορα. Τι να φοβηθώ? Τον τάφο μου τον έχω ανοίξει. Αν δεν τον είχα ανοίξει, θα με απασχολούσε που θα κουραζόταν άλλο να το σκάψει. Τα ακούτε, παιδιά? Το καταλαβαίνεις αυτό που λέει? Λέει, εγώ τον είχα ανοίξει. Αλλά αν δεν τον είχα ανοίξει, θα έλεγα, θα με απασχολούσε πολύ. Γιατί θα κούρασε τον άλλον. Δεν ήθελα να τον κουράσει τον άλλον. Τώρα θα χρειαστεί να ρίξει μόνο λίγους τενεκέδες χώμα. Έχω υπόψη μου έναν άλλο άθεο, ένα βλάστημο που τον αφήνουν στην τηλεόραση και μιλάει. Μαθαίνουμε πολλά, ε. Ενώ έχει πει τα πιο βλάστημα λόγια για τον Χριστό και την Παναγία, δεν παίρνει η Εκκλησία μία θέση να αφορήσει μερικούς? Αυτούς έπρεπε να σε αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τον αφορισμό. Το λυπούνται η Εκκλησία. Γέροντα, τι θα καταλάβουν με τον αφορισμό, αφού τίποτα δεν παραδέχονται? Καλό γρήγορα, ρωτάει. Τουλάχιστον να φανεί ότι η Εκκλησία παίρνει μια θέση. Σωστά. Η σιωπή της γέροντα είναι σαν να τα αναγνωρίζει. Ναι, έγραψε ένας κάτι βλάστημα λόγια για την Παναγία, κανείς δεν μίλησε. Λέω σε κάποιον, δεν είδε συγγράφει εκείνος? Τι να τους κάνεις, μου λέει. Θα λερωθείς αν ασχοληθείς μαζί τους. Φοβούνται να μιλήσουν. Τι είχε να φοβηθεί γέροντα? Να μην γράψουν τίποτε για αυτόν και εκτεθεί. Και αν έχετε να βλαστημεί την Παναγία, να μην θέλουμε να βγάλει ο άλλος το φίδι από την τρύπα, για να έχουμε εμείς την ησυχία μας. Αυτό είναι έλλειψη αγάπης. Ύστερα αρχίζει ο άνθρωπος να κινείται από συμφέρον. Γι' αυτό βλέπεις ένα πνεύμα σήμερα. Με τον τάδε να έχουμε σχέσεις, για να μας λέει καλά λόγια. Με τον άλλον να τα έχουμε καλά, για να μην μας διασύρει και λοιπά. Να μην μας πάρουν για κορόιδα, να μην γίνουμε θύματα. Πώς ονομάζει ο κόσμος σήμερα. Άλλος αδιαφορεί και δεν μιλάει. Να μην μιλήσω, λέει, για να μην με γράψουν οι εφημερίδες. Οι περισσότεροι δηλαδή είναι τελείως αδιάφοροι. Τώρα άρχισε λίγο κάτι να γίνεται. Τόσο καιρό δεν έγραφε κανένας τίποτα. Είχα βάλει τις φωνές πριν από χρόνια σε κάποιον στο Άγιο Όρος.
Πολύ πατριωτισμό έχεις, μου λέει. Πριν από λίγο καιρό ήρθε και με βρήκε και μου λέει, όλα τα διάλυσαν, μου λέει, οικογένεια, παιδεία. Του λέω και εγώ με τη σειρά μου, πολύ πατριωτισμό έχεις. Τα λέγε του γέροντα, κατάλαβες, πατριωτισμό έχεις. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση έχει κάνει ένα κακό και ένα καλό. Το κακό είναι ότι εκείνοι που είχαν κάτι μέσα τους άρχισαν να διαφορούν, γιατί λένε, εγώ θα φτιάξω την κατάσταση. Αδιαφορούν. Το καλό είναι ότι πολλοί άρχισαν να προβληματίζονται και να αλλάζουν. Μερικοί έρχονται και με βρίσκουν και προσπαθούν να δικαιολογήσουν ένα κακό που έκανα προηγουμένως, γιατί έχουν προβληματιστεί. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει πάντα να ομολογούμε το πιστεύω μας. Πάντα να ομολογούμε το πιστεύω μας. Χρειάζεται διάκριση. Είναι φορές που δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και άλλες φορές που πρέπει να ομολογήσουμε με παρησία το πιστεύω μας. Γιατί φέρνουμε ευθύνη αν δεν μιλήσουμε. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια ο καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι γίνεται ανθρωπίνος, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αφήνει στο Θεό. Έτσι θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάναμε εκείνο που μπορούσαμε. Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι προγονείς μας από τους τάφους. Εκείνοι έφερναν τόσα για την πατρίδα και εμείς τι κάνουμε για αυτήν. Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τους ίδιους τους Έλληνας και εμείς να μην μιλάμε. Είναι φοβερό, είπα σε κάποιον. Γιατί δεν μιλάτε? Τι είναι αυτά που κάνει ο τάδε? Τι να πεις, μου λέει, αυτός όλος βρωμάει. Αν βρωμάει όλος, γιατί δεν μιλάτε? Χτυπήστε τον. Τίποτε, τον αφήνουν. Ένα πολιτικό τον έφτισα. Πες του, λέω, δεν συμφωνώ με αυτό. Τίμια πράγματα. Θέλεις να εξυπηρετηθείς εσύ και να ρημάξουν όλα τα άλλα, είπε στον πολιτικό. Καλά του. Αν οι χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα. Οι πολιτικοί. Ενώ αν αντιδράσουν θα το σκεφτούν. Αλλά και οι σημερινοί χριστιανοί είναι για μάχες. Με συγχωρείτε, οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι για μάχες. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν γερά καρύδια. Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Και στη βυζαντινή εποχή μια εικόνα έβγαζαν από την εκκλησία και αντιδρούσε ο κόσμος όλος. Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθούμε εμείς και εμείς αδιαφορούμε. Εάν η εκκλησία δεν μιλάει, για να μην έρθει σε ρήξη με το κράτος, αν οι Μητροπολίτες δεν μιλούν για να τα έχουν καλά με όλους, για τους βοηθάνε στα ιδρύματα κλπ, οι αγιορείτες πάλι αν δεν μιλούν για να μην τους κόψουν τα επιδόματα, τότε ποιος θα μιλήσει? Είπα σε κάποιον ηγούμενο, ας σας πούν ότι θα σκόψουν τα επιδόματα, να πείτε, θα κόψουμε και εμείς τη φιλοξενία. Τη φιλοξενούν κόσμο. Για να προβληματιστούν. Οι καθηγητές θεολογίας και λοιπά δεν φωνάζουν, γιατί λένε, είμαστε υπάλληλοι, θα χάσουμε το μισθό μας. Και μετά πώς θα ζήσουμε? Τα μοναστήρια εντωμεταξύ τα έπιασαν με τις συντάξεις.
Γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω ούτε αυτή την ταπεινή σύνταξη του ΟΓΑ, ακόμη και ασφαλισμένο σε μια ασφάλεια του ΟΓΑ, να τον έχω τον μοναχό. Και αυτό δεν είναι τίμιο. Δεν είναι τίμιο να τον έχω ασφαλισμένο. Να τον έχω ασφαλισμένο ως έμπορο. Ναι, τον έμπορο το τιμά που είναι ασφαλισμένος. Αλλά να τον έχω ασφαλισμένο στον ΟΓΑ, γιατί ο μοναχός άφησε μεγάλες συντάξεις, έφυγε από τον κόσμο και ήρθε στο μοναστήρι για να πάρει πάλι σύνταξη. Και να φτάνουμε για τη σύνταξη να προδώσουμε και το Χριστό. Δεν νοείται, γέροντα, αν λόγω χάρη μια μοναχή δούλεψε ως δασκάλα μερικά χρόνια να δικαιούται κάποια σύνταξη. Δούλεψε μερικά χρόνια πριν σύνταξη. Δηλαδή τι δικαιούται. Καλά αυτή, τέλος πάντων. Τώρα όμως να σου πω, αν και αυτή τη σύνταξη τη διαθέσει κάπου, θα πάρει μια γερή σύνταξη από τον Χριστό. Να την πάρει, ναι. Να την διαθέσει κάπου. Πάρει σύνταξη από τον Χριστό. Να... Πόση ώρα ακόμη. Πόση ώρα έχουμε. Τελειώστε. Πόση ώρα έχουμε. Μία μισή ώρα. Ε? Πόσο γράφουμε, μία ώρα και 20 λεπτά. Θα τις σπάσεις με μιλήσεις. Ε. Λοιπόν, πώς βλέπω, τι μας περιμένει. Γι' αυτό πονάω. Πώς βλέπω, τι μας περιμένει. Γι' αυτό πονάω, λέει ο Παΐσιος. Περούν τα χρόνια. Και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσα τα θέματα. Βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει. Αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι. Πριν από τον πόλεμο του 40 στη Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφεραν οι χωρικοί καλαμπόκι, στάρι κλπ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι, αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι χωρικοί του καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, καλημέρα, έλεγε ο ένας, έχεις καλαμπόκι, ρωτούσε ο άλλος. Δεν το κλωτσάει με το πόδι, λέει ο πόλεμος. Γι' αυτό τώρα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Κοιτάξτε να διορθωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει. Γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό. Ξέρετε τι τραβάνε αλλού οι χριστιανοί, στη Ρωσία και στα κάτεργα. Τι δυσκολίες. Πού πνευματικά βιβλία. Αφήστε την Αλβανία τη δυστυχία. Δεν έχουν να φάνε. Ούτε εκκλησίες άφησαν, ούτε μοναστήρια. Τα ονόματά τους τα άλλαξαν και αυτά. Γιατί δεν ήθελαν να ακούγονται χριστιανικά ονόματα. Και στην Αμερική ακόμα οι Ορθόδοξοι είναι λίγοι, σκορπισμένοι σε διάφορα μέρη. Και ξέρετε τι τραβάνε. Να μην υπάρχει Ορθόδοξη κοινότητα. Να πηγαίνουν με το τρένο ώρες μακριά για να εκκλησιαστούν. Να έρχονται σε αγιονόρες να συμβουλευτούν για ένα θέμα. Είναι μεγάλη ευχαριστία αυτό το χαλαρό πνεύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πόσους Αγίους θα παρουσιάσει ο Θεός στα κράτη που υπήρχε κομμουνισμός. Μάρτυρες. Εκείνοι είχαν αποφασίσει το θάνατο. Είχαν μεγάλες θέσεις και δεν συμφωνούσαν με τους νόμους. Όταν ήταν αντίθετοι με τον νόμο του Θεού. Δεν συμφωνώ, σκοτώστε με. Κλείστε με στη φυλακή, έλεγαν. Για να μην παρασυρθούν και οι άλλοι χριστιανοί. Εδώ πολλοί χωρίς να ζορίζονται δείχνουν τέτοια διαφορία.
λίγο αν περνούσαν μια δυσκολία, ένα πόλεμο ή δύσκολα χρόνια, θα ήταν διαφορετικά. Γιατί τώρα είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι, πώς να το πει κανείς, σαν ένας να έρχεται από την Αυστραλία με το αεροπλάνο, την άνοιξη στην Ελλάδα και να φεύγει από εδώ το φθινόπωρο για την Αυστραλία. Οπότε φτάνει εκεί πάλι την άνοιξη. Από άνοιξη άνοιξη και χειμώνα δεν βλέπει. Δεν ξέρει ούτε τι γίνεται το χειμώνα, ούτε τις κακοκαιρίες, ούτε τίποτα. Δηλαδή σαν να λέει εμείς ζούμε όλο άνοιξη. Ενώ έχουμε χειμώνα, καταλαβαίνουμε ότι ζούμε μόνο άνοιξη. Είμαστε βολευτές. Και όχι βουλευτές του Θεού. Γέροντα, μπορούμε να βοηθήσουμε έναν αδιάφορο άνθρωπο. Να του βάλουμε την καλή ανησυχία. Να τον προβληματίσουμε. Για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε ένα που δεν έχει όρεξη, δώσε να φάει με το ζόρι. Θα το πετάξει, το κάνει μετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Και τελειώνει το κεφάλαιο όλο. Άγνοια δεν δικαιολογείται και τελειώνουμε κι εμείς. Μήπως γέροντα μερικοί είναι διάφοροι επειδή έχουν άγνοια. Τι άγνοια, να σου πω μια άγνοια. Φιλόλογος από την Καλκιδική δεν ήξερε τι είναι το Άγιο Όρος. Από την Καλκιδική, εκεί που ήταν το Άγιο Όρος. Ένας Γερμανός δάσκαλος του μίλησε για το Άγιο Όρος και ήρθαν μαζί. Ο Γερμανός ήξερε ακόμη και πόσα μοναστήρια πάνω στο Άγιον Όρος. Και παρόλο που ήταν προδεστάντης, ήξερε και τι Άγια Λείψανα υπάρχουν στο Άγιον Όρος και που βρίσκονται. Και λοιπά. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται. Φιλόλογος από την Καλκιδική δεν ήξερε το Άγιον Όρος. Άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από την Καλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του, να το βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κατά ακόμα. Ήρθε ένας στο καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα του λέω είσαι. Ναι, από μέσα. Από μέσα μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη. Ποιο είναι. Στήλω. Τον Αυγουστίνο. Του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Κύριε Λες. Παναγία. Αυτός νόμιζε ότι είναι ποδοσφαιριστής. Παναγία μου, Χριστέ μου. Ήταν προσιλωμένο στο ποδόσφαιρο. Ούτε το δεσπότη ήξερε. Τουλάχιστον το κατιώτη το ξέρουν. Όλοι και οι πέτρες. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Το πιάνετε. Μέσα από τη Φλόρινα. Όχι άγνοια. Δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει καλή διάθεση το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό θα τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το Λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή ή από ένα φίδι, ή από ένα θηρίο, ή από μια αστραπή, από ένα κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός. Ένα παιδί αναρχικό είχε πάει στη Γερμανία. Πόσα έχει ο γέροντας. Όλα στο μυαλό, στην αποθήκη μέσα. Εκεί το έκλεισαν σε ένα μορφωτήριο γιατί είχε μπλέξει με ναρκωτικά και λοιπά. Δεν είχε βοηθηθεί από πουθενά. Στο αναμορφωτήριο του έδωσε κάποιος ένα Ευαγγέλιο. Το διάβασε και άλλαξε αμέσως.
θα πάω στην Ελλάδα, είπε. Εκείνη η Ορθοδοξία. Γύρισε στο χωριό του. Οι συγγενείς του βάλθηκαν να το παντρέψουν. Το πάντρεψαν. Απέκτησε ένα παιδάκι, διάβασε το Ευαγγέλιο, πήγαινε στην εκκλησία, τηρούσε τις αργίες. Οι άλλοι που τον έβλεπαν να ζει, έτσι έλεγαν. Αυτός για να διαβάζει Ευαγγέλιο, πάσχει, τρελάθηκε. Του την έδωσε. Μετά από λίγο, τον εγκατέλειψε και η γυναίκα του. Πήγαινε μαζί της και το παιδάκι. Όταν έφυγε εκείνος, όταν έφυγε η γυναίκα του, εκείνος άφησε όλα όσα είχε στο χωριό, χωράφια, τρακτέρ κλπ. Και πήγε στις σπηλιές και ασκήτευε. Ένας πραγματικός όμως του είπε, πρέπει να βρεις τη γυναίκα σου, να συνεννοηθείτε και ύστερα να αφήσεις να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Ξεκίνησε λοιπόν να πάει στη Θεσσαλονίκη, να βρει τη γυναίκα του. Πίστευε ότι αφού έτσι του είπε ο πνευματικός, θα του την παρουσιάσει ο Χριστός. Στη Θεσσαλονίκη δεν την παρουσιάσε τη γυναίκα Χριστός. Εν τω μεταξύ βρήκε κάτι Γερμανούς, τους κατήχησε. Ο ένας βαφτίστηκε. Αυτοί του έβαλαν τα ναύλα, πήγε στην Αθήνα. Οι Γερμανοί. Ούτε εκεί του την παρουσίασε. Του έβαλαν πάλι τα ναύλα και πήγε στην Κρήτη. Έπιασε εκεί μια δουλειά και πήγε σε ένα πνευματικό. Εκείνος το άκουσε το πρόβλημα και του είπε, μήπως η γυναίκα σου, το παιδάκι σου, είναι έτσι και έτσι. Φαίνεται. Εδώ κάπου δουλεύει μια γυναίκα, δεν έχει πολύ καιρό που ήρθε. Και του περιέγραψε πώς ήταν αυτή η γυναίκα. Αυτή πρέπει να είναι, λέει, την ειδοποίησε ο πνευματικός. Εκείνη μόλις τον είδε, τάχασε. Με μάγια με βρήκες, του είπε. Και τον άφησε και έφυγε. Πριν προλάβει να της μιλήσει, την έχασε πάλι. Έμαθε και για μένα και ήρθε στο καλύβι, στο Παΐσιο. Χτύπησε μια φορά και περίμενε. Τραβήθηκε στην άκρη, ώσπου να ανοίξω. Έκανε μετάνοιες, φορούσε και κάτι παλιά ρούχα. Μου τα διηγήθηκε όλα. Είχα μερικά ξερά σίκα και του έδωσα. Θέλει σίκα, του λέω. Δεν έχω δόντια, μου λέει. Και εγώ δεν έχω, του λέω. Εσύ πονάς, με ρωτάει. Εγώ πονώ. Μέσα από τον πόνο βγαίνει η χαρά του Χριστού, μου λέει. Έκανε στο Παΐσιο μάθημα. Θέλεις καμιά φανέλα, τον ρωτάω. Έχω δυο, μου λέει. Αν ζεστάνει ο καιρός, θα δώσω τη μία. Κοίταξε, του λέω, μέχρι να ξεκαθαρίσεις και να ισοδύσεις με τη γυναίκα σου, να προσέξεις την υγειά σου. Γιατί έχεις ευθύνη για το παιδάκι. Τέτοια αυταπάρνηση, τέτοια πίστη, δεν ήταν ούτε 27 χρονών που να είχε γνωρίσει αυτό στη μοναχική ζωή. Άγνοια τέλεια είχε. Αλλά είχε καλή διάθεση και ο Θεός τον βοήθησε και προχώρησε βαθιά ευαγγελικά. Γι' αυτό λέω ότι η άγνοια δεν δικαιολογείται με τίποτα σήμερα. Μόνον αν είναι κανείς λειψός ή μικρό παιδί, δικαιολογείται να έχει άγνοια. Λειψός ή μικρό παιδί, δικαιολογείται να έχει άγνοια. Αλλά και τα μικρά παιδιά σήμερα είναι σπίρτα. Αν θέλει κανείς, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να γνωρίσει την αλήθεια. Αμήν. Να κάνουμε προσευχή. Εντάξει. Παλαίκη. Έλα, εντάξει, ο Βασιλάκης γράφει. Μια ανώτητα λόγια διαβάσαμε. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Άμα.
Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ετης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, ειδή τον ημάς σου, στον ουρανό και επί της γης. Τουλάρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σύνορον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν στο φιλέντες σου. Και μη σε νέκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς τον ονειρού. Ελες βοαθήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε τη το λειψάνον ημών, ευρέσει μακάρι, όθεν ημάς θυμόμεν, Ραφαήλ Θεοφόρε, άμα συνικολάω και παρθένο ειρήνη, ως Θείους ημών προστάτας και πρέσβης προς Κύριον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή αντάμωση τη Δευτέρα λοιπόν. Αμήν. Έδωσε ο Κύριος.